Mr. President, κύριε Πρόεδρε, heads of state and government, αγαπητοί ηγέτες χωρών και κυβερνήσεων, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να συγχαρώ τον πρέσβη Μπάντιν ως πρόεδρο της 74ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για πρώτη φορά ως επικεφαλής, ως ηγέτης του λαού που πρώτος εγκαθίδρυσε τις οικουμενικές αξίες, τη δημοκρατία, τα ατομικά δικαιώματα, την ισότητα, τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία η ιστορία του ελληνικού λαού ήταν γεμάτη ατυχίες, οι οποίες έθεσαν σε δοκιμασία την βούληση και το λαό μας. Αλλά μέσα από τη μάχη και την επιμονή καταφέραμε να μείνουμε όρθιοι και να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο κεφάλαιο που θα ξαναδείξει από τι είμαστε φτιαγμένοι ως λαός και ως έθνος. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές τον Ιούλιο ο ελληνικός λαός έδωσε στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας την εντολή να φτιάξει μια ισχυρή κυβέρνηση και να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Μια νέα εποχή που θα δομηθεί μέσα από τα χαρακτηριστικά μιας πιο ευημερούσας κοινωνίας που θα προσφέρει στο λαό πολύ περισσότερες δυνατότητες να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Και εμείς κινούμαστε πολύ γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση. Σε λιγότερο από τρεις μήνες βρισκόμασταν υπό τα capital controls και έχουμε ξεφύγει πια από τα capital controls και έχουμε πλέον μειώσει τους φόρους, έχουμε νομοθετήσει για λιγότερη γραφειοκρατία. Κύριε Πρόεδρε, μια νέα ημέρα απλώνεται μπροστά για την Ελλάδα και υπάρχει ο άνεμος της αλλαγής που πνέει παντού και οδηγώντας τη χώρα μας μακριά από αυτές τις καταιγίδες οι οποίες έπληξαν τη χώρα, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και γνωρίζουμε σε ποια εύθραυστη περιοχή βιώνουμε και έχουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεματοφύλακας των αξιών της. Οι σημερινές προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες και ο εξού και ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να ενισχυθεί και να εξελιχθεί για να παραμείνει ένας ισχυρός θεματοφύλακας για την ειρήνη, την ευημερία και το κράτος δικαίου. Και πλαισιώνουμε και επικροτούμε τις προσπάθειες που γίνονται στον ΟΗΕ για να ενισχυθεί αυτός ο ρόλος του, ο ρόλος της διπλωματίας, δομή και η συνέχιση των αποστολών, ειρηνευτικών αποστολών και η διαφύλαξη της ειρήνης. Και είναι θεμελιώδους σημασίας να γίνουν όλα αυτά σε ένα πλαίσιο αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και πλήρους λογοδοσίας. Πιστεύω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι όσες αποστολές και συμφωνίες ειρηνευτικές και αν γίνουν, τελικά σε τελευταία ανάλυση, η ασφάλεια και η ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξουν χωρίς συμμετοχική ανάπτυξη, ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Υπάρχει η ατζέντα προς αυτή την κατεύθυνση του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το 2050 υπάρχει ένας στόχος για απαλλαγή από εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε όλο το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική μας κυβέρνηση έχει δώσει θεμελιώδη σημασία στο κομμάτι του κλίματος και της κλιματικής αλλαγής. Βλέπουμε λοιπόν την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, βλέπουμε άγριες πυρκαγιές να κατακαίνε τις χώρες μας και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Υπό αυτή την έννοια χρειάζεται να υιοθετήσουμε ένα πολύ φιλόδοξο
εθνικό στρατηγικό σχέδιο για το κλίμα και το περιβάλλον πριν ολοκληρωθεί το τρέχον έτος. Θα ολοκληρώσουμε και θα απαλλαγούμε μέχρι το τέλος του 2021 από όλα τα πλαστικά μιας χρήσης και μέχρι το 2028 θα έχουμε αποδομήσει και δεν θα έχουμε πλέον καμία λιγνητική μονάδα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Θα έχουμε μια συνεχή παρακολούθηση και θα βρισκόμαστε συνεχώς στις επάλξεις ως προς την κλιματική αλλαγή και το πώς επηρεάζει την μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά και μέχρι το τέλος του επόμενου έτους θα έχουμε καλέσει μια συνδιάσκεψη για το κλίμα στην Αθήνα. Αγαπητέ Πρόεδρε, για την Αθήνα η βιώσιμη ανάπτυξη συνδέεται επίσης και με την αποτελεσματική διαχείριση μιας από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος, είτε την προσφυγική κρίση η οποία βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Ελλάδα βρίσκεται στην προμετωπίδα αυτού του ζητήματος. Αντιμετωπίζουμε τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είμαστε μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες χώρες ως προς τους ετούντες άσυλο. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε δεχθεί αυτό το τεράστιο βάρος, καταφέραμε να σώσουμε χιλιάδες ζωές και έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας, ούτως ώστε να φιλοξενήσουμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες με έναν ανθρώπινο και αξιοπρεπή τρόπο μέσα από τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο των προσφύγων όσο και των μεταναστών που φτάνουν στις ακτές της χώρας μας. Ωστόσο, έχουμε φτάσει στα όρια της ικανότητάς μας να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Δεν μπορούν οι δικοί μου και οι άλλες χώρες να αντιμετωπίσουν μόνες τους αυτό το ζήτημα, διότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή πρόκληση που συνεπάγεται και κοινή συλλογική δράση επί τη βάση της δίκαιας κατανομής των βαρών και όχι επί τη βάση μιας ξενοφοβικής ατζέντα. Πρέπει να δηλώσουμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας το αυτονόητο. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της αυτή τη μαζική κίνηση, μαζική μετακίνηση πληθυσμών που προσπαθούν να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον μακριά από τους πολέμους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θεωρούν την Ελλάδα ως τον τελευταίο προορισμό τους. Θέλουν να φτάσουν στην Ελλάδα μέσα από τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης που την χάνει να είναι τα δικά μας σύνορα. Και η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει τη ζωή αυτών των ανθρώπων όπλο και κανείς δεν μπορεί να κάνει τη ζωή αυτών των ανθρώπων όπλο για γεωστρατηγικούς λόγους. Η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας πρέπει να τύχει σεβασμού και η Τουρκία πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα για να εφαρμόσει αυτή την μεγάλη συμφωνία. Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την Τουρκία σε οικονομικό επίπεδο και να αναγνωρίσει ότι η Τουρκία χρειάζεται πόρους για να μπορέσει να φιλοξενήσει όλα αυτά τα εκατομμύρια πρόσφυγες που ζουν εκεί. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει και ένα κοινό πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που να εφαρμόζεται από όλες τις χώρες ως προς τους ετούντες άσυλο. Καμία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να είναι μέλος της συνθήκης Σέγγεν και να έχει όλα τα ωφέλη ενώ ταυτόχρονα απορρίπτει τα βάρη που της αναλογούν ως προς τη διαχείριση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης. Δεν υπάρχει αλακάρτ αλληλεγγύη. Η κατάσταση, κύριε Πρόεδρε, στην Μέση Ανατολή και στην Αφρική μας ανησυχεί βαθιά και θα πρέπει αυτά τα ζητήματα να αντιμετωπιστούν με οικουμενικό τρόπο από όλη την
παγκόσμια κοινότητα. Είναι δυστύχημα το γεγονός ότι μετά από 8 χρόνια η Συρία παραμένει ένα θέατρο πολέμου. Και οι πρώτοι που βιώνουν αυτή την καταστροφή είναι οι ίδιοι οι πολίτες της Συρίας. Η Ελλάδα θα πλαισιώσει αυτό το διάλογο στη Γενέβη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ επί τη βάση του ψηφίσματος 2254, ούτως ώστε οι πρόσφυγες να μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους, αλλά να ξεκινήσει και η διαδικασία επανοικοδόμησης της χώρας. Στη Λιβύη είναι εκ των όνων κάνευ προϋπόθεση να εγκαθιδρυθούν οι συνθήκες ασφάλειας, ούτως ώστε η χώρα να ξανασταθεί στα πόδια της, και η Ελλάδα πλαισιώνει όλη τη διεθνή κινητοποίηση, ούτως ώστε η Λιβύη να ξανασταθεί στα πόδια της και να υπάρξει ένας σταθερός οδικός χάρτης για την επανίδρυση της Λιβύης. Εμείς έχουμε πολύ καλές σχέσεις τόσο με τον αραβικό κόσμο αλλά και με το Ισραήλ. Ο πατέρας μου ήταν πάντα πριν 30 χρόνια ήταν πρωθυπουργός και είχαμε από τότε την ίδια λογική. Πάντα είμαστε υπέρ μιας λύσης ειρηνικής για το ζήτημα του Ισραήλ και της Παλαιστίνης με την ύπαρξη δύο κρατών. Είναι λοιπόν ευθύνη δική μας να φτιάξουμε το πεπρωμένο το δικό μας, και παρόλο που η χώρα μου βρίσκεται κοντά σε μια πολύ θερμή περιοχή, παραμένει ένας πυλώνας σταθερότητας ο οποίος προωθεί ενεργά τη συνεργασία, την ειρήνη και την ασφάλεια. Η Ελλάδα, από κοινού με την Δημοκρατία της Κύπρου, έχουν εγκαθιδρύσει μηχανισμούς τριμερούς συνεργασίας με την Παλαιστίνη, την Ιορδανία, την Αίγυπτο και όλες τις χώρες της περιοχής, και πάντα λειτουργεί η Ελλάδα ως ένας διάβλος επικοινωνίας και ένας διάβλος προώθησης του διαλόγου με όλους τους γειτονές της. Ωστόσο, δεν θα υπάρξουν απτά αποτελέσματα μεταξύ δύο χωρών που γειτνιάζουν χωρίς τον απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου, του ναυτικού δικαίου, του δικαίου της θάλασσας και όλων των συνθήκων. Και καμία η Ελλάδα πρέπει να τύχει σεβασμού όλων των συμφωνιών, όλων των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, διότι οποιαδήποτε κατάσταση που πηγαίνει ενάντια σε αυτή την λογική δεν οδηγεί στην ειρήνη. 45 χρόνια πέρασαν, κύριε Πρόεδρε, από την παράνομη εισβολή της Τουρκίας και παραμονή στην δημοκρατία της Κύπρου. Μια συμφωνημένη, βιώσιμη και οικουμενική λύση επί τη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ θα πρέπει να βάλουν ένα τέλος σε αυτή την αδικία. Επικροτούμε τις προσπάθειες του κύριου Ρακίντζη, του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, και του κύριου Αναστασιάδη, ηγέτη της Δημοκρατίας της Κύπρου, για τις προσπάθειές τους να λύσουν το ζήτημα, και εκείνοι είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν ποιο είναι το καλύτερο για τις κοινότητές τους, χωρίς κάποιον ξένο θεματοφύλακα. Και όπως ο κύριος Αναστασιάδης επανέλαβε σε αυτήν εδώ την αίθουσα χθες, η μόνη αποδεκτή λύση είναι η εξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια διζωνική διεθνική κοινότητα με μια κοινή ηθαγένεια.
και θα πρέπει να υπάρξει μια πλήρης θα πρέπει να υπάρξει μια πλήρης αλλαγή σε όλες τις αναχρονιστικές θεωρίες της Τουρκίας. Ωστόσο, η Τουρκία και οι παράνομες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και δει μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και υπονομεύει τις τρέχουσες προσπάθειες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ να επαναληφθούν οι όλες οι διαδικασίες για διαπραγματεύσεις μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου. Η διπλωματία των πολεμικών πλοίων δεν ανήκει στο σήμερα. The opening of Varosha under Turkish Cypriot administration, Mr. President, are a υπάρχουν κατάφορες παραβιάσεις των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για όλους τους κατοίκους που έχουν εκδιωχθεί από τις πόλεις της Κύπρου. Ως προσον αφορά τους γείτονές μας στο βορρά, η Ελλάδα θα συνεχίσει να πλαισιώνει τις προσπάθειες όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την αίρεση ότι θα συνεχίσουν να σέβονται τις υποχρεώσεις τους ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ως προς τους γείτονές τους. Η Ελλάδα διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο για την σταθερότητα και την οικονομία της περιοχής. Η θέση της Θεσσαλονίκης και η θέση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης λειτουργεί ως καταλήτης αλλαγής και ως καταλήτης σταθερότητας. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω με μια παρατήρηση. Ο φυσικός ρόλος των Ηνωμένων Εθνών όταν αντιμετώπισε δύσκολα προβλήματα, είμαστε πάρα πολύ εύκολα όλοι μας, είμαστε πολύ γρήγοροι στο να ασκήσουμε κριτική στα Ηνωμένα Έθνη. Ωστόσο, για εκείνους που βρέθηκαν εν μέσω επαναστάσεων και πολέμων, το ΟΗΕ είναι το μόνο ασφαλές λιμάνι και για τα εκατομμύρια τους πρόσφυγες ανά τον κόσμο αποτελεί τον μόνο θεματοφύλακα και το μόνο φάρο ελπίδας για επισιτισμό, για ασφάλεια. Και θέλω να επαναλάβω εδώ ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης και να επικροτήσω το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στην επίλυση τόσων συγκρούσεων και στο πόνο που κατάφερε να κατευνάσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την προσοχή σας.